Γιατί ζητήσατε την εξαίρεση του Enterprise Cruise, δηλαδή τη δυνατότητά σας να διαχειρίζεστε τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού χωρίς διαφάνεια? Δεν είπε κανείς ότι θα τα διαχειριζόμασταν χωρίς διαφάνεια. Το γεγονός ότι ζητούμε εξαίρεση από τη διάβγεια, η οποία είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, δεν σημαίνει ότι δεν θα αναπτύσσαμε σύστημα πλήρους διαφάνειας και στην ιστοσελίδα μας και δεν θα αναπληρώναμε αυτό με κάτι το οποίο θα ήταν πιο λειτουργικό για μια ανώνυμη εταιρεία. Δεν μου λέτε, κύριε Φιλιόπουλε, από πότε λειτουργεί η διάβγεια, ξέρετε? Δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν θυμάστε. Από πού και ως πού σας προκύπτει σας ότι η διάβγεια είναι ένας μηχανισμός χρονοβόρος? Από την εμπειρία του οργανισμού, κύριε. Από την εμπειρία του οργανισμού. Ναι. Να αλλάξετε τον οργανισμό σας, κύριε Φιλιόπουλε, και όχι τη διάβγεια. Επόμενο ερώτημα. Δεν ζήτησα να αλλάξω τη διάβγεια, επόμενο ερώτημα, κύριε Φιλιόπουλε. Ως γνωστόν, εσείς δεν μπορείτε να απευθύνεστε στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Σωστά. Αυτοτελώς. Σωστά. Μόνο η κυβέρνηση μπορεί να υποβάλει ερωτήματα προς το νομικό συμβούλιο του κράτους και να παίρνει απαντήσεις. Σωστά. Σωστά. Επομένως, η κυβέρνηση, κύριε Φιλιόπουλε, υιοθέτησε το αίτημά σας να εξαιρεθεί το Enterprise Greece από τη διάβγεια και αυτό το ερώτημα και κατά πόσο μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί το έθεσε υπόψη του νομικού συμβουλίου του κράτους. Σωστά. Σωστά. Μάλιστα, κύριε Φιλιόπουλε. Επόμενο ερώτημα. Η κυβέρνηση διαβίβασε το ερώτημά μου. Όχι, η κυβέρνηση δεν διαβιβάζει, δεν είναι διαβιβαστής. Η κυβέρνηση, κύριε Φιλιόπουλε, υιοθετεί ή δεν υιοθετεί. Όταν δεν υιοθετεί ένα ερώτημα, δεν το υποβάλλει καν στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για εξέταση. Ούτε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι κανένα παιχνίδι για να παίζουν οι διοικήσεις των οργανισμών όποτε έχουν ερώτημα προς αυτό. Μία κυβέρνηση για να θέσει ένα ερώτημα σημαίνει ότι το υιοθετεί. Άρα, μας ανακοινώσατε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υιοθέτησε το αίτημά σας να εξαιρεθεί το Enterprise Greece από τη διάβγεια και γι' αυτό υπέβαλε το συγκεκριμένο ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Απίδης ο Μάτρας. Ναι, βεβαίως. Επόμενο ερώτημα.